Πάμε λοιπόν στο πρώτο βιντεάκι που θα ανεβάσουμε τελείως δοκιμαστικά για να δούμε λίγο πώς θα πάει. Παίζουμε Forza Motorsport 8. Εντάξει, έχει βγει εδώ και αρκετό καιρό, απλά τώρα βρήκα λίγο χρόνο να το κατεβάσω. Έχω παίξει αρκετά. Έχω βγάλει το πρώτο κομμάτι, το εισαγωγικό, και τώρα πάμε στα event που μας έχει βάλει. Οπότε πάμε λίγο τώρα στον αγώνα. Συνήθως ξεκινάω εδώ πάντα από τη 12η θέση default που το έχει. Εδώ πέρα όσο πιο πίσω πάμε στις θέσεις τόσο πιο πολλούς πόντους παίρνουμε. Ωστόσο το αφήνω κάπου στο 12 εγώ. Ωραία. Για πάμε λίγο να δούμε. Νυχτερινός αγώνας. Τέλεια. Για να δούμε τι θα δούμε. Στην αρχή ήταν 3-4 γύρι το πρώτο κομμάτι των αγώνων. Τώρα από ό,τι βλέπω εδώ στους τελευταίους έχει πάει κάπου στους 6. Γενικά δεν το έχω, εντάξει, έχει αρκετά πραγματάκια να ψάξεις. Δεν το έχω ψάξει τελείως. Η νυχτερινή αγώνες είναι φανταστική. Είναι ωραία έτσι με τα φώτα. Να σας πω την αμαρτία μου, πάντα Gran Turismo έπαιζα. Είναι την πρώτη φορά που παίζω κάτι αντίστοιχο σε άλλη κονσόλα, γιατί δεν έχω πάρει PlayStation. Προτίμησα να πάρω ένα Xbox αυτή τη φορά, να πω την αλήθεια. Βέβαια Black Friday έρχεται, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ωστόσο νομίζω ότι και το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι αρκετά καλό. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι τόσο πολύ εξομοιωτής. Βέβαια δεν το έχω, έχω ακόμα αρκετά βοηθήματα πάνω, όπως βλέπετε έχω και τις γραμμές ακόμα, γιατί προσπαθώ λίγο να το μάθω. Αλλά νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και το μαθαίνω καλύτερα θα βγαίνουν και τα βοηθήματα. Πρέπει να ξεκινήσω λίγο πιο πίσω για να πάρουμε περισσότερους πόντους. Θα δείξει. Η αλήθεια είναι πως πέσω με το χειριστήριο, νομίζω το καταλαβαίνετε έτσι όπως πάει. Κοίταζα για τη μανιέρα, βέβαια το κόστος είναι αρκετά αυξημένο θα έλεγα. Τώρα θα δούμε. Το σκέφτομαι σοβαρά και μια τιμονιέρα, γιατί νομίζω ότι η εμπειρία θα απογειωθεί αρκετά σε σχέση με ένα χειριστήριο για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Οπότε έχω δει σε επόμενα στάδια δυσκολίας έχει φθορά ελαστικών και καύσιμο μέσα. Σιγά σιγά θα τα δοκιμάζω και αυτά. Προς τη στιγμή με έχει συνεπάρει λίγο το όλο κομμάτι του παιχνιδιού, είναι αρκετά εντυπωσιακό, γραφικά απίστευτα, πολύ ωραία. Thank you.
και οι κάμερες που έχει. Έχει βγει αρκετό καιρό αυτό το παιχνίδι. Στην αρχή ήθελα να το αγοράσω, μετά λέω ας το δοκιμάσω καλύτερα, γιατί ήταν στο Game Pass, οπότε το έχω πάρει με το Game Pass. Βέβαια και αυτό τώρα έχει πάρει την άνοδο, δηλαδή αν κάτσεις να παίξεις μερικούς μήνες, η αλήθεια είναι ότι είναι σαν να το έχεις αγοράσει. Οπότε έχω καταλάβει, ανάλογα με το πόσο παίζεις με το κάθε αυτοκίνητο, ανεβαίνει και το level του αυτοκίνητου και αντίστοιχα μπορείς να το βελτιώσεις. Δεν πηγαίνει δηλαδή με το κάνω αγώνες, βγάζω τα credit, τα αντίστοιχα λεφτά ας πούμε. Οπότε παίρνω ένα αυτοκίνητο όποιο να είναι και άρχισα και το βελτιώνω. Το έχουν πάει λίγο πιο ωραία, δηλαδή παίρνω ένα αμάξι και όσο το οδηγάω και το ανεβάζω τα level, μπορώ και να το βελτιώσω, το πάω κατευθείαν τέρμα. Εντάξει, τώρα βέβαια κάνουμε εδώ πέρα τους αγώνες που μας βγάζει, οπότε από ό,τι έχω καταλάβει δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη βελτίωση να έχει κάποιο αυτοκίνητο, είναι πάνω κάτω ίδια όλα. Εντάξει, τώρα το μαθαίνω, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ. Επίσης για τη μονιέρα που έψαχνα είναι λίγο ρατσιστικό ρε παιδιά. Για το PlayStation οι τιμονιέρες είναι σε όλα τα ράφια των καταστημάτων. Αυτή που είναι για Xbox και PC της συγκεκριμένης εταιρείας, νομίζω καταλάβατε για ποια λέμε, για τη Logitech. Τίποτα, η παραγγελία ή αν είναι καμία ξεχασμένη σε κάνα κατάστημα και να στη φέρουν ή να τραβηχτείς στην άλλη άκρη να πούμε, για να το... την πάρεις. Και τέτοια διάκριση ρε παιδιά, επειδή δεν πήραμε PlayStation και πήραμε Xbox. Δηλαδή πραγματικά, και αυτό το λέω γιατί σε συγκεκριμένο κατάστημα έτσι με ηλεκτρικά είδη. Έτσι πήγα μία βόλτα να δω τι παίζει στο κομμάτι αυτό και αν είχε κάποια διαθέσιμη. Παιδιά, στην κυριολεξία πρέπει να μέτρησα γύρω στα 6-7 κουτιά για τιμονιέρα για το PlayStation. Τιμονιέρα την ήταν συγκεκριμένα η Logitech, η G92, όπως τη λέει τώρα, εγώ έχω στο μυαλό μου την 920 που είναι για το Xbox PC. Παιδιά, είχε 6-7 κουτιά. Λέω ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Λέω για το Xbox, μου λέει δεν έχουμε εδώ παραγγελία. Καλά λέω, εντάξει.
Εδώ τους έριξα και γύρω. Τώρα το rewind που έχει, εντάξει, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι, κάποιες φορές όπως χρειάζεται. Good work today. B1. Ωραία, τα πήγαμε καλά, μπορώ να πω. Ωραία, οπότε κλείνω το βιντεάκι κάπου εδώ. Κλείνω το βιντεάκι κάπου εδώ, τελείως δοκιμαστικό, για να δω και το μικρόφωνο, γενικά πώς θα πάει όλη η φάση. Ωραία. Και πάμε παρακάτω. Σίγουρα αν δω ότι πάει καλά, θα ανεβούν και άλλα βιντεάκια. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.